με διαρροές προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε προς το κατά, είτε προς το υπέρ, είτε με απουσίες, πέρασε η επίμαχη διάταξη για το δικαίωμα αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια. Όλη αυτή η συζήτηση για ένα συγκεκριμένο άρθρο αδικεί κατάφορα το νομοσχέδιο, γιατί είναι ένα βαθιά κοινωνικό και ανθρωπιστικό νομοσχέδιο. Και θέλω να σας πω ότι επί της αρχής ψηφίστηκε και από την Δημοκρατία και Αντιδημοκρατική Συμπαράταξη, φυσικά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, Ποτάμι. Επί της αρχής ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα αυτά. Αυτός που έχει την ευθύνη για αυτού του τύπου τη συζήτηση, τη συνένεση, και να πάει η συζήτηση σε βάθος για να δούμε πραγματικά πώς θα λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι η κυβέρνηση. Αυτό που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι να αποσυρθεί το άρθρο 8, το οποίο εκ των πραγμάτων θα οδηγούσε τη συζήτηση σε μια συγκεκριμένη διάταξη. Όλο ζήτημα σχολιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best με τις παρεμβάσεις της βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτας Κοζομπόλη και του βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Κατσανιώτη. Το άρθρο 8, αυτή η συζήτηση που έγινε, πραγματικά αδικεί τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να βγάλει τα παιδιά από τα ιδρύματα. Και θέλω να σας πω ότι σε όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από την υιοθεσία και η αναδοχή έχει θεσπιστεί επίσης, αλλά υπάρχουν τέτοιες τρευλώσεις γύρω από αυτό από τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε δράματα καθημερινά. Σχεδόν δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των παιδιών που είναι σε ιδρύματα. Και με αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το θολό το οποίο που υπάρχει μέχρι τώρα, με καθυστερήσεις τεράστιες που μπορεί να φτάσουν και 7 και 8 χρόνια, δυσκόλευε πάρα πολύ ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν να πάρουν ένα παιδί από το ίδρυμα. Επίσης και τα παιδιά παραμένανε, ενηλικιώνονταν πολλές φορές χωρίς να βρουν μια οικογένεια, μια θαλπορή. Η κυβέρνηση αυτή, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, έχει ως στρατηγική επιλογή το διχασμό. Ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή μίλησε για κάποιους που είναι αναχρονιστές, μίλησε για κάποιες ακροδεξιές ρητορικές και δεν βρήκε να πει μία λέξη για τον βουλευτή κύριο Κατσίκη, που τον στηρίζει με την ψήφο του για να είναι κυβέρνηση, και αυτά που είπε στη Βουλή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά έχει επιλέξει το διχασμό. Αυτή η κυβέρνηση αν ενδιαφερόταν για τα παιδιά, η ελληνική οικογένεια, γιατί ξέρετε, η οικογένεια που αυτή τη στιγμή αναθρέφει δύο παιδιά, έχει τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΑ, από όλες τις χώρες του ΑΣΑ.